8 είναι συνολικά υποψήφοι στην Αργολίδα που θέλουν να πάρουν μέρος στις βουλευτικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ. Από τους 8, οι 5 αυτοπροτάθηκαν και για τους άλλους 3 έχει γίνει πρόταση από μέλη του ΠΑΣΟΚ. Για το θέμα αυτό συνεδρίασε χθες η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ, ενώ τις επόμενες ημέρες η Κεντρική Επιτροπή θα ανακοινώσει την τελική πεντάδα. Όπως είχαμε ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες, το Σάββατο ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη στελέχωση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Χθες ημέρα Κυριακή η Νομαρχιακή Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να συζητήσει επί των αιτήσεων. Υπευλήθησαν και με τους δύο τρόπους που είχε τη δυνατότητα κάποιος, είτε να προταθεί είτε να προτείνει, 8 αιτήσεις. Από τις 8, οι 5 έγιναν με αυτοπρόταση και είναι η φιλόλογος Γκιόλα Σοφία, ο δικηγόρος Παραβάντης Γιώργος, ο απόστρατος αξιωματικός Ρέπας Μιχάλης και ο αρχιτέκτονας Στάσος Αλεσιώτης. 3 μέλη του ΠΑΣΟΚ επίσης πρότειναν τον αντιδήμαρχο Άργους Κώστα Γκαργκάσουλα, τον Γκαρούσο Νίκο και τον Κολυγλιάτη Νίκο. Η Νομαρχιακή Επιτροπή θεώρησε ότι το σύνολο των προτάσεων καλύπτουν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα. Δηλαδή, να είναι αξιόμαχο, πολυσυλλεκτικό και γεωγραφικά να εκπροσωπείται ο νομός στο σύνολό του. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι όποια επιλογή προσώπων και να γίνει, οι υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τόσο με τη φυσική τους παρουσία όσο και με τη συνεχή προσπάθεια και αγώνα που θα δώσουν θα καταστήσουν το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη στην Αργολίδα. Ότι εξαιρείται τη διαδικασία ο νυν βουλευτής, έτσι. Έτσι κι αλλιώς ο νυν βουλευτής συμμετέχει κανονικά στο ψηφοδέλτιο. Αναμένεται τώρα η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει. Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο. Με τη συμμετοχή του νυν βουλευτή, ο οποίος είναι εκτός διαδικασίας, συμμετέχει έτσι κι αλλιώς και άλλων 4. Εκ των 8.